Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης χαιρετίζει τον δίκαιο και αλήγιστο αγώνα των εργαζομένων της καθαριότητας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εργαζόμενους που μετά από 3,5 χρόνια ομοιρίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με ευθύνη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια την ίδια πολιτική έρχεται και εφαρμόζει και με ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα η Νέα Δημοκρατία με παρογματοποίηση των νοσοκομείων. Αυτοί οι εργαζόμενοι λοιπόν έρχονται σήμερα εδώ και δικαίως ζητάνε και διεκδικούν να παραμείνουν στη δουλειά και να διεκδικήσουν μόνιμη και σταθερή δουλειά, να μην τολμήσει να μπει εργολάβος ούτε στην καθαριότητα ούτε σε καμία άλλη υπηρεσία δημόσιου νοσοκομείου. Είναι οι εργαζόμενοι που παρά τους εκβιασμούς ή το κλίμα εφησυχασμού που κάποιες δυνάμεις που θέλουν να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφι καλλιεργούν, σήμερα έρχονται εδώ και βροντοφωνάζουν για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Βρισκόμαστε στο πλάι τους, παλεύουμε ενάντια στις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις που αφορούν το εισόδημα και τη ζωή του λαού, που αφορούν την υγεία του λαού, καθώς όπως καταλαβαίνουμε η είσοδος των ιδιωτών μέσα στο νοσοκομείο, η μετατροπή των νοσοκομείων σε ΑΕ δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του λαού, με την κάλυψη των εργασιακών δικαιωμάτων και την ανάγκη για σταθερή και μόνιμη δουλειά με αξιοπρέπεια για όλους τους εργαζόμενους. Παλεύουμε για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και επαναφορά του μισθού πρώτου 2012, για γενναία κρατική χρηματοδότηση από τον κρατικό κορβανά, με μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, με επιστροφή όλων των συναδέλφων που είναι σε αναστολή πίσω στα νοσοκομεία με όλους τους απαραίτητους, με όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις, είτε ατομικά είτε συλλογικά. Παλεύουμε για να μπούμε στα παρέα και ανθίγυνα. Παλεύουμε τέλος πάντων για να έχει ο Κοσμάκης την υγεία του. Καλή δύναμη στους αγώνες των καθαριστών, καλή δύναμη στους αγώνες του λαού.